για ένα τρίμερο. Από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου θα βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρό Ιερόνιμο, προκειμένου να τελέσει τα θύρα του ναού του Αγίου Παρισίου στην Κιάφα και να συμμετέχει σε άλλες εκδηλώσεις. 23 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρέθηκε στα Γιάννενα το 1999 και η αναμενόμενη παρουσία του αναμένεται να αποτελέσει ένα γεγονός ιστορικής σημασίας για τα θρησκευτικά και όχι μονοδρόμενα δρόμενα της περιοχής όπως τόνισε. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος κύριος Μάξιμος που βρέθηκε προ ημέρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο πλαίσιο προετοιμασία της επίσκεψης. Μετέφερα επίσημο γράμμα του Δημάρχου και του Δήμου που επίσης τον προσκαλούν για να αναγορευτεί σε επίτιμος δημότης του Δήμου Ιωαννιτών και αποφασίσαμε ότι 11, 12 και 13 Ιουλίου θα είναι εδώ ο Πατριάρχης, θα συνοδεύεται από το μακαριότο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πασελάδος κύριο Ιερώνυμο και θα τελέσουμε μαζί τα θυρανίξια του Ναού του Αγίου Παϊσίου, θα Κάνουμε μαζί την πανήγυρη της εορτής του Αγίου στις 12 Ιουλίου που εορτάζει ο Άγιος Παΐσιος και θα έχουμε και άλλες πολλές εκδηλώσεις οι οποίες εν χρόνο θα ανακοινωθούν. Θα έχουμε μια μεγάλη ευλογία με την παρουσία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου αλλά και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και βεβαίως τις συνοδείες διότι πάντοτε όπως ξέρετε σε αυτές τις αποστολές ο καθένας προκαθήμενος επιλέγει και μία συνοδεία ανθρώπων, συνεργατών του, που το συνοδεύουν. Θα κάνουμε αυτή την πανήγυρη, θα πρέπει όλοι να προετοιμαστούμε, να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και σαν πόλη και σαν Μητρόπολη και σαν άνθρωποι, έτσι ώστε να τιμήσουμε τις δύο αυτές μεγάλες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας. Ο κ. Μάξιμος στο μεταξύ μεταφέρε και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί ο κ. Μάξιμο, στο μεταξύ, μετέφερε και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λέγοντα πω είναι κάτι που απασχολεί καθημερινά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπω είχε την ευκαιρία να το διαπιστώσει ο ίδιο την παρουσία του εκεί. Είχα την εξαιρετική εμπειρία την Κυριακή, την πέμπτη Κυριακή των νηστειών που ήμουνα στο Οικουμενικό Πατριάρχείο, να με καλέσει να πάμε μαζί να κάνουμε τον, τον κατανικτικό Εσπερινό στην Ενωρία του Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι και το. Αγίασμα του Αγίου Χαραλάμπου στον Κεράτιο Κόλπο, όπου φιλοξενείται η Ουκρανική κοινότητα, η Ουκρανή Ορθόδοξη. Και εκεί έκανε μια πολύ συγκινητική ομιλία και ομίλησε στους Ουκρανούς αδερφούς μας για το θέμα του πολέμου και είπε ότι εμάς δεν μας απασχολεί μόνο αν είναι Ρωσία ή Ουκρανία. Μας απασχολεί η Ουκρανία. Μα η αλήθεια. Μα απασχολεί η τραγωδία που περνούν οι άνθρωποι, σε αποσχολούν οι άνθρωποι που σκοτώνονται, οι άνθρωποι που εκτοπίστηκαν, οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν. Και επειδή ο Χριστό είναι η αλήθεια, πάντοτε θα είμαστε με το μέρο τη αληθείας και πάντοτε θα υποστηρίζουμε του εμπεριστάτου αλλά και αυτού οι οποίοι υποφέρουν από όποια θέση και να βρισκόμαστε και σε όποια θέση και να είναι εκείνη. Αυτή είναι η θέση τη Ορθοδοξία και εμεί δεν κατηγορούμε του Ρώσου ή του Ουκρανού, ούτε παίρνουμε τη θέση των Ρώσων ή των Ουκρανών επειδή έχουμε κάτι ιδιαίτερο καλό ή κακό με τον καθένα από αυτούς. Παίρνουμε τη θέση που αρμόζει διότι έγινε ένας απρόκλητος πόλεμος, γίνεται ένα σοβαρότατο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι, ταλαιπωρούνται εκατομμύρια άνθρωποι και ήδη γνωρίζετε ότι έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους πάνω από 11 εκατομμύρια και από τη χώρα πάνω από 4,5. Αυτά είναι μεγάλες τραγωδίες, όπως είπατε και προσωπικές τραγωδίες και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι για να ξαναβρούν την ειρήνη και να ξαναβρούν το δρόμο τους ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια ενδεχομένως και γενιές.